Για του οδηγού, εδώ στείλαμε στο υπολογιστή μα τηλεφορία. Ο Μονιά έχει κλείσει εξαιτία αυτού του ατυχήματο. Πρόκειται για όχημα των δημοσίων έργων που μετέφερε δύο μεγάλα καζάνια τα οποία περίχαν μέσα το συγκεκριμένο υγρό που χρησιμοποιείται για την σηματοδότηση των δρόμων. Σε κάποια στιγμή και ενώ ήταν εν κινήσει το συγκεκριμένο όχημα, ο Νουφρία, κάτω από συνθήκες που θα διερευνηθούν, έγινε έκρηκτη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τόσο ο χειριστής του συγκεκριμένου οχήματος, όσο και ο οδηγός μοτοσυκλέτας, ο οποίος ακολουθούσε του οχήματος. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν. Είναι εφλεκτό, Στέλλα, αυτό το υλικό μας. Έχει διευκρινίσει κάποιος. Είχε εκδηλωθεί αμέσως μετά την έκρηξη, εκδηλώθηκε για μια μικρή πυρκαγιά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται εδώ δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όμως και αρκετή κινητικότητα τόσο από πλευρά αστυνομία. Βλέπουμε και εικόνα από τις φωτογραφίες στο Mega Life, Στέλλα. Εικόνα από την περιοχή εκεί, στη Λεωφόρο Μονίας, ναι. Εδώ οι πρώτες εκτιμήσεις μας αναφέρουν ότι ήταν πολύ σοβαρό αυτό που έχει μόλις πριν από λίγο συμβεί. Σαφώς και είναι σοβαρό. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι τώρα βρίσκομαι εγώ περίπου 400 μέτρα πιο κάτω από την σκηνή του ατυχήματος, καθώς έχει κλείσει από την αστυνομία. Και βλέπω με τα μάτια μου κύματα που βρίσκονται βαρκαρισμένα στην δεξιά και αριστερή πλευρά του δρόμου, τα οποία έχουν πάνω τους αυτό το υγρό. 400 μέτρα μακριά, δηλαδή από το σημείο που έγινε η έκρηξη, ναι, στο όχημα των δημοσίων έργων. Ναι. Αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα ακόμη και 400 μέτρα πιο κάτω έχουν πάνω τους το συγκεκριμένο υγρό. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεσαι και μας ανέφεραν ο Νουφρία. Δηλαδή, μπορεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς να κάνουμε οικοτολογίες και εικασίες, μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβεί οποιοδήποτε άλλο ατύχημα, αφού από αυτό το υγρό φαίνεται ότι προκλήθηκε η έκρηξη. Νουφρία, δεν γνωρίζουμε κάτω από ποιες συνθήκες προκλήθηκε η έκρηξη. Ναι. Η έκρηξη προκλήθηκε όταν το αυτοκίνητο των δημοσίων έργων ήταν εν κινήσει και τα καζάνια ήταν κλειστά. Τώρα τα έχουν ανοίξει. Είναι εδώ η πυροσβεστική υπηρεσία. Κάνουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν. Πρώτα απ' όλα έχουν σβήσει την φωτιά που εκδηλώθηκε, τη μικρή φωτιά στο όχημα. Και δεύτερον, έχουν μεταφερθεί οι τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Και τρίτον, ο Νούφιε προσπαθούν να καθαρίσουν και το δρόμο για να ανοίξουν και τη λεωφόρο και να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες. Είναι δηλαδή αυτό δυνατόν η έκρηξη, Στέλλα, ή ακόμη δεν το γνωρίζουμε αυτό, να προήλθε από την μηχανή του οχήματος? Όχι, ο Νούφιε. Είναι λοιπόν άρα από το υλικό το αυτό που μετέφεραν. Ακριβώς, από μάλιστα το υλικό. Λοιπόν, αυτό ξεκάθαρο. Ναι. Λοιπόν, από εδώ και πέρα θα πρέπει να μας πούν τι είναι αυτό το υλικό ακριβώς. Σαφώς θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας όταν μεταφέρονται τέτοιου είδους υλικά. Ωραία, από τη μία. Από την άλλη, χωρίς να κάνουμε, λέω, επαναλαμβάνω, εικασίες, πώς γίνεται συνήθως η μεταφορά αυτών των υλικών? Ακολουθήθηκε κάτι ή όχι μια διαδικασία διαφορετικά αυτή τη φορά? Είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν και είναι καλό να επιχειρήσουμε. Να μιλήσουμε και τη διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων και Μεταφορών. Ναι. Την ώρα της έκρηξης, όπως αναφέραν εδώ κάποιοι μάρτυρες σε εμάς, τώρα δεν υπήρχε κίνηση στο συγκεκριμένο δρόμο παρά μόνο η μοτοσυκλέτα. Άρα αντιλαμβάνεται ότι ίσως και αποτύχει ο Νούφριε, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή άλλους τραυματίες. Μάλιστα. Λοιπόν, το παρακολουθείς το θέμα. Είναι καλά να έχουμε λοιπόν. Θα μεταφέρω και στην παραγωγό μου, τη Στέλλα την Γρηγορία, αν μπορούμε να κάνουμε μία επικοινωνία με τα δημοσία έργα, με τη διευθύντρια του τμήματος. Λοιπόν, θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα που αφορά